Και το όνομα αυτής, Ματίνα. Πάμε στην κυρία Παγώνη να την ευχαριστήσουμε. Καλημέρα, κυρία Παγώνη. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς την. Εγώ θα σχολιάσω ότι και η μαμά και η, ναι, και η κουμπάρα ήταν πολύ ωραία ντυμένες. Αυτό έμεινε καλά από τη βάφτιση. Καλά. Καλά, αυτό έμεινε από τη βάφτιση, τέλος πάντων. Ακριβώς. Και να πω και κάτι άλλο. Όνομα δεν έχει σημασία, έτσι, κύριε Αυτιά. Έτσι. Σημασία είναι μετά το παιδάκι να μεγαλώσει καλά και να είναι υγιές και να προκόψει. Μπράβο σας. Κυρία Παγώνη, έχω πολλά ερωτήματα από ανθρώπους οι οποίοι ήταν κοντά στις φωτιές, οι οποίοι είχαν αναπνευστικά προβλήματα, φοβούνται μην τυχόν και συνεχιστούν αυτά. Οι οδηγίες οι δικές σας είναι βάλσαμο και είναι επιστημονικές οδηγίες από την πρόεδρο των γιατρών. Ελάτε. Η αλήθεια είναι ότι πέρασαν και συνεχίζουν να περνάνε δύσκολα ακόμα, γιατί η ατμόσφαιρα, όπως ξέρετε, δεν έχει ξεκαθαρίσει. Ακόμα υπάρχουν σωματίδια και το γνωρίζουμε όλοι οι οποίοι κυκλοφορούμε στην καθημερινότητά μας. Έτσι. Αυτοί που έχουν και συνεχίζουν να έχουν το πρόβλημα είναι αυτοί με τα χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, οι οποίοι καλό ήταν όλες αυτές τις μέρες, όπως τους το λέγαμε, δεν έπρεπε να βγουν από το σπίτι, αλλά και τώρα, εάν βγουν από το σπίτι, για 2-3 μέρες ακόμα μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, να φορέσουν τη μάσκα. Οι άνθρωποι αυτοί, επειδή μπορούν να κάνουν επιπλοκή στο αναπνευστικό τους, γιατί η ατμόσφαιρα με τα σωματίδια αυτά αφορά και το ανώτερο και το κατώτερο αναπνευστικό. Και μπορεί να χρειαστεί να έχουν μια επικοινωνία με τον προσωπικό τους γιατρό για να αλλάξουν και τις φαρμακευτικές οδηγίες. Δηλαδή να ενισχύσουν την αγωγή τους, ίσως λίγο περισσότερο με τα εισπνεώμενα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν χρειάζεται να ανησυχήσουμε παραπάνω, να παραμείνουν ακόμα λίγο στο σπίτι τους για να μπορέσουν να βελτιωθεί η κατάσταση στην ατμόσφαιρα και να μπορούν και αυτοί να κυκλοφορούν όλοι, όπως όλοι οι άνθρωποι έξω και να μην αισθάνονται, γιατί έτσι μας λέγανε, σαν φυλακισμένοι. Και λογικό είναι να λες σε κάποιον, κλείσε τα παράθυρα, κλείσε τις πόρτες, μείνε μέσα, άναψε το air condition. Μάλιστα. Θέλω και κάτι άλλο να βεβαίως, πω, κύριε Αυτιά, επειδή γυρίζει ο κόσμος σήμερα. Σήμερα είναι μεγάλες επιστροφές. Τέλος Αυγούστου και από Δευτέρα ξεκινάει τη δουλειά του. Καλό είναι, επειδή έχουμε 2 μεταλλάξεις καινούριες, καλό είναι να κάνουν τεστ. Δηλαδή, οι νέοι άνθρωποι όλες αυτές τις μέρες που αρρώστησαν και οι οικογένειες με τη καινούργια υποπαραλλαγή την αίρης, είναι λογικό, γυρίζοντας στο σπίτι, μπορεί να έχουν κάποια απλά συμπτώματα, δεν δίνουν σημασία. Τους ανθρώπους που θα βρουν εκεί σε μεγάλη ηλικία όμως, πρέπει να τους προσέξουν. Κάνεις ένα τεστ πριν γυρίσεις στο σπίτι σου για να είσαι σίγουρος ότι δεν θα μεταδώσεις και ότι αυτοί οι άνθρωποι που θα τους αγκαλιάσεις, θα τους φιλήσεις, θα έρχεσαι σε επαφή μαζί τους, θα πρέπει τουλάχιστον να προφυλαχτούν. Είναι πολύ αυξημένα τα περιστατικά, το ξέρουμε αυτές τις μέρες, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Είναι 2 υποπαραλλαγές καινούργιες, και η αίρης και η Β-α-286. Γιατί στην Κρήτη, κυρία Παγώνη, γιατί στην Κρήτη? Θα σας πω γιατί. Είχε πάρα πολύ τουρισμό από Βρετανία, Βόρεια Αμερική κλπ. Αυτή η μετάλλαξη αίρης ήταν στη Βρετανία σε πολύ ψηλό ποσοστό, σε 16,4%. Ήταν Βόρεια Αμερική, ήταν σε χώρες που έχουν έρθει. Λογικό είναι και τους θέλουμε τους τουρίστες. Θέλουμε τον τουρισμό στη χώρα μας. Αλίμονο αν λέμε δεν θέλουμε, επειδή μπορεί κάποιοι να μεταφέρουν κάποιες υποπαραλλαγές. Όμως πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Μπορεί τα συμπτώματα σε αυτή την υποπαραλλαγή να είναι πιο ελαφρά, παρόλο που μου στείλαν και κάτι μηνύματα ότι δεν είναι έτσι όπως τα λέτε, εμείς υποφέραμε. Ένα μικρό ποσοστό υπέφερε, έκανε και πυρετούς. Εξαρτάται από τον οργανισμό, από την ηλικία, από τα υποκείμενα νοσήματα. Ένας 25 και 30 δεν αισθάνεται τίποτα. Βέβαια, παίρνει ένα... Απλώς, έκανε όμως το λάθος, και το ξέρουμε αυτό και από γνωστούς μας, ότι είχε νοσήσει και κυκλοφορούσε. Αυτός μετέδιδε. Αυτό δεν είναι σωστό. Έτσι. Πρέπει όλοι να μας διεκρίνει μια υπευθυνότητα. Είστε απόλυτα, μια σοβαρότητα. Είστε απόλυτα γιατί σαφείς. Εμείς δεν θέλουμε να πιεστεί το σύστημα υγείας.
Δεν μπορούμε άλλο πλέον, κύριε Αυτιά, μετά από 2,5 χρόνια να αρχίσουμε να ασχολούμαστε σωστό, με το ίδιο πράγμα. Σωστό, σωστό. Άρα χρειάζεται προσοχή. Το επόμενο Σαββατοκυριακό. Και να πω και κάτι άλλο για τα εμβόλια, γιατί μας έχουν αυτές τις μέρες για το καινούριο εμβόλιο. Ελάτε τώρα, αφήστε το πρωί-πρωί. Την άλλη εβδομάδα. Ας ηρεμήσει ο κόσμος, Έτσι, μπράβο. Ό,τι καινούργιο χρειαστεί, υπάρχουν επιτροπές εμβολιασμού. Λοιπόν. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που θα μας ενημερώσει. Πέρασατε καλά στη Λίμνο? Πέρασα πάρα πολύ καλά στη Λίμνο. Ναι. Ήρεμα, είχε πολύ βέβαια τουρισμό από τις σκανδιναβικές χώρες. Να την έβλεπες. Είχε πάρα πολύ τουρισμό, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ήταν πολύ ωραία, όπως σε κάθε νησί. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά. Ο κόσμος νομίζω ότι πέρασε ωραία φέτος μετά από 2,5 χρόνια. Να είστε καλά. Πίεσες που το χρειαζόταν. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Θέλω να πω στη Λίλη ότι ήταν πολύ ζωήρη σήμερα στο πάνελ για πρώτη φορά. Λοιπόν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως επειδή είναι υποψήφια. Μπορεί και γι' αυτό. Ναι, γιατί, λοιπόν, ναι, έχει σημασία. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία σε εσάς, λέει η κυρία Τζίμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Τζίμα, καλή επιτυχία. Να είστε καλά, κύριε Παγκόσμια. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει να σας περιμένω, κυρία Παγκόσμια. Θα κάνω εκδήλωση 20 Σεπτεμβρίου και σας περιμένω. Λοιπόν, κυρία Παγκόσμια, θα σας πούμε εμείς όλοι ένα μεγάλο ευχαριστώ, όχι για αυτά που λέτε και φαίνονται, αλλά αυτά που κάνετε για ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη και ζητούν τη βοήθειά σας και τα οποία δεν λέτε και τα οποία εμείς ξέρουμε. Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Κυρία, όλος ο κόσμος νομίζω ότι βοηθάει και έτσι είναι η κοινωνία, έτσι είναι ο Έλληνας. Δηλαδή ο ένας πρέπει να βοηθάει τον άλλον. Εμείς έχουμε μια άλλη ιδιοσυγκρασία και αυτό το δείχνουμε. Ό,τι κάνετε εσείς, ό,τι κάνουν οι άλλοι στο πάνελ, γιατί όλοι κάνουν κάτι, είναι αυτό που λέμε, θα αφήσουμε ένα λιθαράκι πάντα. Να είστε στη καλά. Ζωή μας, γιατί είναι σημαντικό. Το επόμενο συνέχεια, να είστε τώρα, καλά. Μόλις σας είδανε, σκάσανε μύτη καμιά πενηνταριά μηνύματα για το εμβόλιο της γρίπης. Την άλλη εβδομάδα θα τα πούμε. Μας έχουνε, τέτοια ώρα. Ειλικρινά σας λοιπόν, μιλάω. Ναι. Τα μηνύματα για αυτό το καινούριο εμβόλιο που ανακοινώσαν οι εταιρείες μας έχουν τρελάνει. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε και ευχαριστούμε καλά. Θερμά.